Πάμε στον κύριο Ζηγουλιάνο. Ναι. Ο κύριος Ζηγουλιάνος έχει αναλάβει μια πολύ δύσκολη υπόθεση που αν του το είχαν πει ως δικηγόρος ότι θα μπορούσε να βρίσκεται σε αυτή την υπόθεση, δεν θα το πίστευε ούτε ο ίδιος. Έχει αναλάβει την υπεράσπιση της μητέρας που σκότωσε το 6 μηνών βρέφος της από τη Βέρεια. Κύριε Ζηγουλιάνο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Μια πολύ πολύ δύσκολη υπόθεση και πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορείτε να υπερασπιστείτε αυτή τη γυναίκα, τι μπορείτε να πείτε στη δικαιοσύνη. Κοιτάξτε, δεν είναι η γνωριμία μου τώρα εξαιτίας υπόθεσης με την συγκεκριμένη κοπέλα, γιατί χειρίζομαι την αστική της υπόθεση, ναι, την οικογενειακή υπόθεση που είχε με το δεύτερο σύζυγό της. Επομένως, τη γνωρίζω, έχουμε συνομιλήσει πολλές φορές. Δεν είναι δηλαδή μια ευκαιριακή γνωριμία και μια ανάληψη υπόθεσης. Άρα την ξέρετε και ως άνθρωπο, έτσι, δεν είναι απλά μια πελάτη σας. Είναι ένας άνθρωπος που την γνωρίζετε, ναι. Για πείτε μας λοιπόν. Συγχρίζω. Καταρχήν να σας πω ότι μιλάμε για ένα τραγικό γεγονός με πολλές προεκτάσεις. Πρώτον, το θάνατο του μωρού, μια μητέρα η οποία είναι σε μια κατάσταση σχιζοφρενική, μια οικογένεια η οποία τη στηρίζει και τη στήριζε μέχρι σήμερα και με το μικρό παιδί και με τα δύο παιδάκια από τον προηγούμενο γάμο. Είναι μια κατάσταση που έχει πάρα πολλές προεκτάσεις από εδώ και πέρα σε σχέση και με το τι θα γίνουν τα δύο παιδάκια τα οποία έχουν μείνει, η πορεία της μητέρας η οποία θα είναι συγκεκριμένη σε σχέση με το αδίκημα που έχει διαπράξει. Εφόσον τη γνωρίζατε και προφανώς γνωρίζεστε και με την οικογένειά της και έχετε μιλήσει και με τους παππούδες, γνωρίζουμε ότι είχε κάποια προβλήματα ψυχικής υγείας και μετά την... Είχε κάποια προβλήματα πριν από δύο ολιγοήμερες νοσηλίες πριν από 5 και 6 χρόνια. Έπαιρνε μία αγωγή. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι αν γνωρίζουμε αν ελάμβανε την αγωγή της κανονικά ή αν είχε διακόψει την αγωγή της. Αυτό είναι κάτι που το γνωρίζετε? Νομίζω ότι τη λάμβανε κανονικά. Ήταν και υποπαρακολούθηση και των γονέων και της αδερφής της, των αδερφών της. Δηλαδή ήταν μια κοπέλα η οποία είχε ψυχολόγο, έβλεπε. Υποστηρικτικό. Δεν ήταν μόνη της. Ψυχίατρο, βεβαίως. Έβλεπε ψυχίατρο. Βεβαίως. Βεβαίως. Την παρακολουθούσε κάποιος ψυχίατρος στη Βέρεια. Έπαιρνε την αγωγή της που τη χορηγούσε ο ψυχίατρος. Να σκεφτείτε τώρα, γιατί ακούω διάφορα, ναι, από τους πρώην σύζυγους και λοιπά, από τον πρώην σύζυγο. Ο ίδιος ο πρώην σύζυγος συμφώνησε η μητέρα να έχει την επιμέλεια των παιδιών του. Επομένως λοιπόν, προφανώς και αντιλαμβανόταν ότι είναι ικανή να έχει την επιμέλεια των παιδιών τα οποία τα εμπιστεύτηκε. Mm-hmm. Και από ό,τι βλέπω και ακούω, συγγνώμη λίγο να σας πω, από ό,τι ακούω από το περίγυρο και από το χωριό και από τους ανθρώπους, τα υπεραγαπούσε τα παιδιά. Τα φρόντιζε ως πάρα πολύ καλή μητέρα. Τώρα τι έγινε, τι πιστεύω, θα το πούν οι ειδικοί. Δεν είμαι ειδικός εγώ να πω. Έχετε ζητήσει ψυχιατρική γνωμάτευση λογικά, έτσι? Αύριο είναι να απολογηθούμε 11 η ώρα. Ναι. Πέρα από ότι θα υποβάλουμε το αίτημα εμείς για ψυχιατρική πραγματονομοσύνη, νομίζω και ο κύριος ανακριτής ήδη θα έχει δρομολογήσει τις ενέργειές του, διότι εδώ θα πρέπει να διαγνωστεί σε ποια κατάσταση ήταν τέλεσε το έγκλημα. Έτσι, δηλαδή, αν ήταν σε έλλειψη κατάσταση όπως ασκήθηκε η δίωξη, ή αν είχε το ακαταλόγιστο. Είναι τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Επομένως, λοιπόν, θα το κρίνουν οι ειδικοί αυτό και φαντάζομαι ότι θα το κρίνουν και σε βάθος χρόνου, όχι αύριο. Ναι. Θα γίνει μια πρώτη πραγματογνωμοσύνη άμεσα και στη συνέχεια, στο διάστημα της νοσηλείας της, θα γίνουν και περισσότερες. Ναι. Εγώ είμαι πεπισμένος και αυτό θα είναι και ο υπερασπιστικός χειρισμός. Ερώτημα. Μετά από αυτό το έγκλημα, τι θα ζητήσετε εσείς από τη δικαιοσύνη, να αφαιθεί ελεύθερη? Όχι, βέβαια. Δεν θα αφαιθεί και να το ζητήσω, δεν θα αφαιθεί γιατί. Προφανώς είναι σε επικίνδυνη κατάσταση. Που, να αφαιθεί ελεύθερη να πάει πού? Στο σπίτι με τους γονείς, με τα παιδιά? Αυτό δεν το συζητάμε. Πρώτα πρέπει να φροντίσει η πολιτεία για την αποκατάστασή της. Αν κρίνει ότι τι χρειάζεται να γίνει. Σε καμία περίπτωση δεν θα το ζητούσαμε αυτό. Γιατί δεν μπορεί να συμβεί. Δεν είναι σε κατάσταση που μπορεί να έχει μια λογική σκέψη στην περίοδο αυτή. Άλιστα. Πάντως η κατηγορία είναι διαφορετική. Όλα αυτά βέβαια η κατηγορία θα κρυθούν. Είναι η βασική της κατηγορία. Ότι σε έλλειψη κατάσταση. Όλα αυτά θα αυτό κρυθούν. Όμως δεν μπορεί να ισχύει. Και αυτό σας το λέω γιατί σύμφωνα και με αυτά που είπε στην αστυνομία που πήρε την πρώτη κατάθεση, δεν υπάρχει καμιά λογική σε αυτά που λέει. Είναι τέλος καταλαβίστηκα. Τι σας λέει εσάς? Καταρχήν σας έχει αναγνωρίσει? Βέβαια. Ναι, τι σας λέει όμως? Τι σας λέει όταν τη ρωτάτε? Όταν τη ρωτάτε. Ναι. Μου είπε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να το σκοτώσει το παιδί, ότι προσπαθούσε να το ταΐσει και αυτό δεν έτρωγε
και με την πίεση του μπουκαλιού και με την πίεση στο λαίμο προήλθε ο θάνατος. Έφερε βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Κοιτάξτε, και αυτό επίσης δεν το έχουμε δει ακόμα. Σύμφωνα με αυτά που ακούω, δεν υπάρχει η πραγματογνωμοσύνη, η νεκροψία δεν είχε έρθει ούτε μέχρι χθες ούτε μέχρι σήμερα στη δικογραφία. Λοιπόν. Νομίζω σήμερα το μεσημέρι θα έρχονταν. Ναι. Τώρα, το ρεπορτάζ σας λέει ότι είναι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ναι, κλπ. Ναι. Δεν να ρωτήσουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι με τα άλλα παιδάκια τι γίνεται. Θέλω να πω ότι προφανώς και οι παππούδες είναι σε μια πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, το ίδιο και τα παιδιά. Πού βρίσκονται τα παιδιά, είναι μόλις 6 και 7 ετών, έγινε μπροστά. Ναι, ναι. Τελειώστε αν θέλετε. Έγινε μπροστά τους αυτό. Έγινε μπροστά τους, ναι, μπροστά τους. Έτσι, οπότε πείτε μας λίγο, σε τι κατάσταση είναι και οι παππούδες και τα παιδιά και πού βρίσκονται τα παιδιά. Εντάξει, οι γονείς είναι σε τραγική κατάσταση. Έτσι. Πρώτον, διότι δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που θα γίνει, διότι την είχαν από πολύ κοντά και τη στηρίζαν όλα και τη στηρίζουν δηλαδή όλα τα χρόνια. Δεύτερον, τα παιδάκια θα τα μεγάλωσαν οι παππούδες, διότι από πολύ μικρά, 2-3 ετών, έχει την επιμέλεια η μητέρα και μεγάλωσαν με τους ίδιους ανθρώπους. Είναι σε ένα πολύ καλό περιβάλλον, γιατί είναι η αδερφή της με παιδάκια. Μάλιστα. Δηλαδή έχουν ένα ασφαλές περιβάλλον. Τώρα, τι θα γίνει με την επιμέλεια κλπ. Αυτό θα το κρίνουν οι δικαστικές αρχές. Μάλιστα. Οι παππούδες πάντως επιθυμούν να παραμείνουν τα παιδιά. Ο πατέρας δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα. Ο πατέρας θες τον διώξανε από την κηδεία. Όχι, όχι, δεύτερο τον πατέρα. Όχι τον πατέρα του Βρέφους που σκοτώθηκε. Ναι. Των δύο παιδιών τον πατέρα. Αυτά έχω να σας πω για την υπόθεση. Αύριο θα ξεκαθαρίσει και η πορεία της. Πιστεύω ότι έχει συγκεκριμένη πορεία που υπάρχει. Μια λεπτομέρεια ρωτούν. Ο πατέρας των δύο κοριτσιών έχει ζητήσει την επιμέλειά τους να πάρει τα παιδιά από τους παππούδες. Προς το παρόν δεν έχω τέτοια. Δεν έχετε κάτι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή. Να είστε καλά. Πραγματικά, τι να πούμε, δεν έχουμε λόγια. Δεν έχω λόγια εγώ. Όχι, πολύ βαρύ είναι αυτό. Δύσκολο το θέμα και για τον ίδιο τον συνήγορο και για τη δικαιοσύνη και για τις οικογένειες και τις κοινωνίες. Δύσκολα ζητήματα για την ευρύτερη κοινωνία.